σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το ΚΚΕ και έχουν ξεκινήσει εδώ και 3 χρόνια στην πορεία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων ζωής και δράσης του κόμματός μας. Πρόκειται για εκδηλώσεις που τιμάνε τα 80 χρόνια από το Μάη του 1936, στον οποίο Μάη του 1936 η Καβάλα είχε τη δική της τιμητική θέση και το κίνημα, ιδιαίτερα το καπνεργατικό κίνημα στην Καβάλα. Πρόκειται για μια περίοδο που μπορεί να βγάλει ο καθένας όταν τη μελετήσει και την προσεγγίσει και προσεγγίσει τα ιστορικά γεγονότα αυτής της εποχής, να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος σήμερα. Φυσικά υπάρχουν ομοιότητες. Πολύ σημαντική ομοιότητα είναι και ένα από τα μεγάλα διδάγματα του Μάη του 1936, είναι η συσπήρωση των εργαζομένων στα ταξικά σωματεία, στα σωματεία που έχουν σταθερά στον προσανατολισμό τους, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και όχι το συμβιβασμό και την υποταγή. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα, αυτό είναι μεγάλο μήνυμα από το Μάη του 1936 και είναι οδηγός και για την αλλαγή των συσχετισμών σήμερα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δεύτερο μεγάλο συμπέρασμα είναι ο ρόλος του κομμουνιστικού κινήματος, του πρωτοπόρου τμήματος δηλαδή της εργατικής τάξης, που από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του στάθηκε στο πλευρό των εργαζομένων, στο πλευρό όλου του λαού, στο πλευρό των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των γυναικών και μπήκε μπροστά στη διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων και όλων των συμφερόντων των εργαζομένων. Ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός, όπως ο Μάης του 1936, δεν θα μπορούσε 80 χρόνια μετά να μην τιμηθεί σε μια τέτοια πόλη όπως η Καβάλα. Και φυσικά στις σημερινές συνθήκες, μόνο εμείς, οι κομμουνιστές, οι πραγματικά αριστεροί και συνειδητοί εργαζόμενοι, θα θυμόμαστε τα γεγονότα εκείνα. Εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ και του Τομεακού Συμβουλίου Καβάλας της ΚΝΕ, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή εκδήλωση. Ο σύντροφος Φάνης Κερλεξής, μέλος της Τομεακής Επιτροπής Καβάλας του ΚΚΕ, θα παρουσιάσει έναν χρονικό των γεγονότων στην πόλη και την περιοχή. Για την άρχουσα τάξη και τα φερέφωνά της το 1936 ήταν η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων στη Χιτλερική Γερμανία, άντε και της νόμιμης ανόδου στην εξουσία του Μεταξά. Όμως η χρονιά εκείνη σηματοδοτεί πολύ περισσότερα πράγματα για ολόκληρο τον πλανήτη, την Ευρώπη, τη χώρα και την ίδια την πόλη μας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι στην Καβάλα και τη χώρα ξεδιπλώνονταν ένας παλαϊκός ξεσηκωμός που κορυφώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό την ώρα που στον κόσμο κλιμακώνονταν απότομα και σκλήρινε η πάλι ανάμεσα στον σοσιαλισμό και τον καπιταλισμό. Και από μια άποψη άρχιζε τότε το 1936 η ένοπλη αναμέτρηση ανάμεσά τους. Η ίδια που θα έκλεινε 9 χρόνια αργότερα με το κάρφωμα στο Reichstag της κόκκινης σημαίας με το σφυροδρέπανο. Στη χώρα μας, από την επαύριο της μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής των πληθυσμών, που συμπίπτουν χρονικά με την εδραίωση στη γειτονική Ιταλία του φασισμού, λειτουργούσε μια αντικομμουνιστική προεδρευόμενη δημοκρατία που χαρακτηρίζονταν από τις ανοιχτές ερωτοτροπίες και των δύο πτερύγων της, και των βενιζελικών και των λαϊκών,